Νίκο Πρώτη φορά βγαίνουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή, αλλά αξίζει τον κόπο και ο λόγο είναι. Ακριβώ, ο λόγο είναι η κατανάλωση. Η ο λόγο είναι η υπερκατανάλωση. Ναι. Ο λόγο είναι το ότι τελικά πολλέ φορέ είναι χαρακτηριστικό το ότι τα αντικείμενα τα οποία αγοράζουμε καθορίζουν πάρα πολλέ φορέ και το ποιοι είμαστε. Ξέρεις, η κατανάλωση είναι κάτι το οποίο υπήρξε και παρέμεινε ακόμα και την περίοδο τη καραντίνας, ακόμα και σε είδη τα οποία δεν θεωρούσαμε ότι με κάποιο τρόπο θα περιμέναμε να παραμείνει η κατανάλωση την περίοδο τη καραντίνας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήδη διένδυση και η να ψωνίζουμε την περίοδο τη καραντίνας ήταν λίγο πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό νομίζω ήταν μια ανάγκη μα, ξέρει, ω ένα σημείο για να κρατηθούμε στη ζωή, για να αισθανθούμε ότι η ζωή συνεχίζεται ή, αν το θέλει διαφορετικά, να έχουμε μια ψευδέστηση ελπίδα, ειδικά μέσα σε δύσκολε ψυχοπιαστικέ συνθήκε όπω ήταν η περίοδο τη καραντίνα. Βεβαίω, από εκεί και πέρα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο πολλέ φορέ το να ξεκαθαρίσουμε, ξέρει, ανάμεσα στο εγώ και στο δικό μου. Πολλέ φορέ ταυτιζόμαστε με κάποια πράγματα δυστυχώ και νομίζω ότι από εκεί και πέρα πολλέ φορέ δυστυχώ οδηγούμαστε και σε καταστάσει υπερκατανάλωση, οι οποίε έχουν αδειάσει την τσέπη και όχι μόνο και το συνέστημά μα, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο σαφώ την επόμενη μέρα από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν πάμε στον πρώτο πίνακα. Να ξεκινήσουμε. Πάμε, ας ξεκινήσουμε στον πρώτο πίνακα, στο τι σημαίνουν τα ψώνια στη ζωή μα είναι ο συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε δύο ανθρώπου. Ξέρει, με κάποιο τρόπο σκέφτομαι τον άλλον και είναι χαρακτηριστικό το ότι όσο τον σκέφτομαι τον άλλον, κάνω ένα δώρο ουσιαστικά χαρακτηριστικό για τον άλλον. Για παράδειγμα, σκέψου σε έναν μη καπνιστή, έναν φαντατικό αντικαπνιστή, να του δώσουμε να πάμε να του χαρίσουμε μια ταμπακέρα, για παράδειγμα. Πρακτικά σημαίνει ότι αυτόν δεν τον έχουμε καταλάβει τίποτα. Το επόμενο λοιπόν είναι η επίδειξη γνώσεων, την οποία ξέρει το ξέρω εγώ ουσιαστικά. Ξέρω εγώ που θα βρει το φτηνό, ναι. ξέρω εγώ το, Άρα αυτό λειτουργεί και λίγο σαν έτσι μια ένεση αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ανεβάζει το αυτοσυνέστημά μα, αν θέλεις. Το επόμενο είναι η τάση για ανακάλυψη. Είναι το κλασικό παζάρι το οποίο ψάχνουμε, όπου έχουμε βρει την καλή ευκαιρία. Ποιος Ποιο δεν έχει χαθεί μέσα σε μια λαϊκή, όπου εκεί πέρα έχει βρει κάποια πιο φτηνά πράγματα, οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο του αρέσει όλο αυτό η τάση για ανακάλυψη που έχει. Προφανώ η έκφραση αγάπη, η οποία ισχύει σαφώ κυρίω για τι γυναίκε νοικοκυρέ μέση ηλικία, αλλά όχι μόνον. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόσφορα αγαθών και μια τελετουργία εσωτερική και εξωτερική ανανέωση. Άλλωστε, αυτό σηματοδοτούν και α, οι διάφορε προσφορέ οι οποίε υπάρχουν στην αρχή και στο τέλο τη σεζόν, όπου κάποιο προετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν για μια ανανέωση την οποία ετοιμάζεται να κάνει. Το επόμενο το οποίο προχωράμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε τώρα για τον εγκέφαλο και τις αισθήσει ερεθίσματα οι οποίες εμπλέκονται στην κατανάλωση. Ξέρεις, εμπλέκονται και ενεργοποιούνται μια πανδεσία των αισθήσεων. Υπάρχουν τα οπτικά ερεθίσματα, το ότι βλέπουμε ξεκάθαρα, τα άπτικα ερεθίσματα, τα οποία είναι πάρα, πάρα, πολύ σημαντικά, Χαρακτηριστικά, πάμε αγοράζουμε ένα πουλόβερ για παράδειγμα και χαϊδεύουμε από πάνω το πουλόβερ. Οπότε αυτό μα παραπέμπει σε κάποια πρωτόγνωρα παλιότερα, αν το θέλει, συναισθήματα τα οποία είχαμε ειδικά όταν ήμασταν στην παιδική ηλικία. Και επίση, ω φρετικά ερεθίσματα, θα υπενθυμίσω στου τηλεθεατέ ότι τα ω φρετικά ερεθίσματα είναι και τα πρώτα ερεθίσματα τα οποία έχουμε γενικότερα ω άνθρωποι. Όλα αυτά παραπέμπουν σε βαθιέ σωματικέ και νευρολογικέ ανάγκε, οι οποίε καλύπτονται με κάποιο τρόπο από την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, εμπλέκεται πάρα, πάρα πολύ ο εγκέφαλο στην κατανάλωση. Το επόμενο, ο επόμενο πίνακα έχει να κάνει με το shopping therapy στα ελληνικά αγοροθεραπεία από εκεί και πέρα. Πώ λειτουργεί. Λειτουργεί, θα λέγαμε καταρχήν ότι δεν είναι ψυχολογική διαταραχή. Επίσημα τουλάχιστον δεν την ονομάζουμε σαν ψυχολογική διαταραχή. Ένα λανθασμένο τρόπο αντιμετώπιση διάφορων ψυχολογικών προβλημάτων. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φάρμακο απέναντι στο άγχο, άρα λοιπόν ένα αγχολητικό. Θα λέγαμε ότι είναι παυσίλυπο. Δεν το ονομάζω αντικαταθλιπτικό, γιατί προφανώ από τη στιγμή κατά την οποία κάνω shopping ή αγοροθεραπεία, Ψωνίζω δηλαδή, δεν σημαίνει ότι φεύγει η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι κάτι πολύ πιο μαζικό, κάτι πολύ πιο έντονο και το οποίο δεν φεύγει με την αγοροθεραπεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ικανοποίηση, εφορία, άρα λοιπόν δημιουργούμε μια ευχάριστη αίσθηση, αντιστρέφουμε γενικότερα τη χημεία του εγκεφάλου και αποδεχόμαστε, αν θέλει, τον εαυτό μα και αισθανόμαστε γενικότερα καλύτερα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι διαφορέ, αν θα να μιλήσουμε για τι διαφορέ των ανδρών και των γυναικών ω προ την κατανάλωση, θα πούμε ότι οι γυναίκε ψωνίζουν συνήθω ρούχα παπούτσια. Τσάντε και γενικότερα η διένδυση και υπόδηση, οι άντρε εκτό από τα ρούχα περισσότερο γκάτζετ, είναι περισσότερο γκατζετάκι, δεν σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Επίση, φαίνεται ότι ένα χαρακτηριστικό είναι το ότι μικρέ ηλικίε ναι. φεύγουν όλε μαζί, πηγαίνουν παιδιά δηλαδή στην εφηβική ηλικία, μπαίνουν στα πολυκαταστήματα και αυτό, αν θέλει, σηματοδοτεί και την είσοδό του στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, μου αρέσει ότι θα πάω να ψωνίσω ένα αντικείμενο το οποίο είναι συνήθω φτηνό. Αλλά συνήθω είναι και η είσοδο στην ενήλικη ζωή. Οι έφηβοι και οι έφηβε το κάνουν συνήθω αυτό. Κυρίω οι έφηβε. Από εκεί και πέρα, περνάμε στι παθολογίε, οι οποίε σχετίζονται με την κατανάλωση και την υπερκατανάλωση. Ουσιαστικά η κατάθλιψη είναι μειωμένη κινητικότητα και άρα λοιπόν έχουμε μειωμένε αγορέ στην κατάθλιψη. Διαταραχή ελλειματική προσοχή, υπερκινητικότητα. Άτομα τα οποία γενικότερα περνούν και ψωνίζουν άκρητα, χωρί καν να σκεφτούν. ή αν το θέλει, περνούν στο να ψωνίσουν γρήγορα, χωρί καν να σκεφτούν αυτό κατά πόσο το έχουν ανάγκη. Μανία από εκεί και πέρα. Με ή χωρί τη διπολικότητα, διπολική διαταραχή. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί επίση ψωνίζουμε άκρητα πολλέ φορέ. Και θέτω και έναν όρο που λέγεται όνειο μανία ή μανία του να ψωνίζουμε από εκεί και πέρα, όπου μιλούμε για αστήρευτη Επιθυμία απόκτηση και κατανάλωση αγαθών. Από εκεί και πέρα, Ομυομανία. προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο, με κάποιο τρόπο, ναι, να καλύψουμε και να υπερβούμε κάποια συναισθήματα τα οποία είναι θλίψη, κατωτερότητα, ανεπάρκεια, θυμό, μοναξιά τα οποία έχουμε. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο είναι ένα λανθασμένο τρόπο αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων τα οποία έχουμε. Αιτίε για υπερκατανάλωση. Πρώτον, ο εθισμό στην υπερκατανάλωση, των οποίων μπορούμε να έχουμε, δηλαδή να είμαι εθισμένο στην υπερκατανάλωση από μικρότερε ηλικίε. Κάλυψη κενού, το οποίο μπορεί να έχω, συναισθηματικού κενού. Απόλυα λίμπιντο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι η απώλεια σεξουαλικότητα σχετίζεται με την άνοδο στην κατανάλωση. Κοινωνικό στάτου, δηλαδή κάποιο ο οποίο ψωνίζει για να ανέβει στο κοινωνικό στάτου, επίπλαστε ανάγκε τι οποίε μπορεί να έχει. Και επίση το κλασικό και χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει, το καταναλώνω, άρα υπάρχει. Αυτό εμπλέκεται και σε αυτό που λέγαμε προηγουμένω, ότι στην περίοδο τη καραντίνας, τη δύσκολη περίοδο, πιεστική περίοδο τη καραντίνας, με κάποιο τρόπο προσπαθούσαμε να καταναλώσουμε για να αισθανθούμε ότι υπάρχουμε μέσα από μια δύσκολη συνθήκη. Υπάρχουν κάποιε ηλικιακέ ομάδε που έχουν να κάνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, που επηρεάζονται περισσότερο τα συγκεκριμένα στοιχεία αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένω. Ναι, βέβαια. ναι, Σαφώ οι μικρότερε ηλικιακέ ομάδε. Οι μικρότερε ηλικιακέ ομάδε. Οι, οι μεγαλύτερε ηλικιακέ ομάδε, μάλιστα, φαίνεται ότι ψωνίζουν πιο, α, πιο, συνετό, πιο συνετά. Και επίση κάτι άλλο χαρακτηριστικό φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι συνδέονται περισσότερο με καταστάσει οι οποίε αφορούν συναισθηματικέ καταστάσει που έχουν ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, πιο, πολύ πιο εύκολα θα ψώνιζα κάτι το οποίο κάτι στο παρελθόν μου ήταν χρήσιμο. Αλλά αυτό αφορά συνήθω σε πολύ μεγαλύτερου ανθρώπου. Συμπεριφορέ τώρα στη διαχείριση χρημάτων, τη ονομαστικής αξία το φαινόμενο. Όπου ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα μικρότερη αξία. Δηλαδή, τι εννοούμε, Μπορούμε να ξοδέψουμε πολύ πιο εύκολα ναι. 10 διεύρα σε σχέση με ένα 20 ευρώ πολύ πιο εύκολα δηλαδή ξοδεύουμε. Φαίνεται αυτό από έρευνε που έχουν γίνει. Έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη. Έχει να κάνει όχι με την αγοραστική δύναμη, γιατί η αγοραστική δύναμη είναι ίδια. Τόσο στο 20 ευρώ όσο και στα 12 ευρώ. Απλά εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι. Αναφορικά ότι με την τσέπη. Του κάθε πολίτη. Σε βαραίνει ίσω περισσότερο τα 10 ευρώ. ίσω και εκείνη είναι. τη στιγμή. Νιώθει. είναι το βάρο <laughs> το οποίο έχει και προσπαθεί <laughs> να ξεφορτωθεί με κάποιο τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι έχει ξεφορτωθεί την ίδια αξία, είτε ε, καταναλώσει το ένα είτε, είτε καταναλώσει το άλλο. Είτε 20, είτε ακριβώ 10 διευρά. Το επόμενο είναι η εκλογήκευση την οποία κάνουμε, δηλαδή υποστηρίζουμε την αγορά μα, έστω και αν είναι λανθασμένη πολλέ φορέ. Το αντίθετο βεβαίω ισχύει δυστυχώ σε πολλού χαρακτήρε, όπου μετανιώνουμε για αυτό το οποίο έχουμε ψωνίσει. Προσπαθούμε να δούμε το κατά πόσο έχουμε κάνει μια καλή αγορά, προσπαθούμε να δούμε το κατά πόσο αυτή η αγορά τελικά ήταν κάτι που ήταν αρκετά φτηνή. Πολλέ φορέ το επιστρέφουμε. Άρα λοιπόν ισχύει και αυτό στην, στην, στην διαχείριση στι αγορέ μα. Το επόμενο έχει να κάνει με την ψευδέστηση τη αυτοσυγκράτηση, όπου γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι υπερεκτιμούμε τι ικανότητε για αυτοσυγκράτηση τι οποίε έχουμε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι θα αυτοσυγκρατηθούμε. Πολλέ φορέ, ωστόσο, ειδικά όταν έχουμε πιστοτικέ κάρτε, νομίζω ότι χάνουμε τον έλεγχο δυστυχώ. Πολύ πιο εύκολα. Ακριβώ. Τη προδιάθεση τη εξοικείωση, όπου προτιμούμε επιλογέ, οι οποίε είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι, και εκεί είναι και ο ρόλο τη διαφήμιση. Δηλαδή, πολλέ φορέ η διαφήμιση λειτουργεί έτσι ώστε να μα εξοικειώσει με κάτι το οποίο πάμε πολύ πιο εύκολα και το ψωνίζουμε από το ράφι α, του καταστήματο. Το επόμενο είναι η παγίδα τη σχετικότητα, όπου όσο πιο μεγάλη είναι η αξία, τόσο πιο πολύ υποτιμούμε την έκπτωση την οποία κάνουμε. Αυτό τι σημαίνει όταν ψωνίσω κάτι το οποίο έχει μια. Έκτωση χίλια ευρώ για παράδειγμα και το οποίο μπορεί να κοστίζει αρκετέ χιλιάδε ευρώ, το εκτιμώ πολύ λιγότερο σε σχέση να ψωνίσω κάτι το οποίο είναι μικρότερη αξία και έχει ακριβώ την ίδια έκπτωση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι η παγίδα τη σχετικότητα όπω λέγεται. Ναι. Η προδιάθεση του άμεσου κέρδου, δηλαδή προτιμούμε να, κάνουμε, να, να έχουμε άμεσο κέρδο άσχετα με το κατά πόσο αυτό το κέρδο είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό το οποίο θα πάρουμε αργότερα. Δηλαδή, αν μα αυτή τη στιγμή, αν θα πάρει δύο πράγματα σε σχέση με άλλο ένα μαζί πράγμα, τότε θα το προτιμήσουμε αυτό σε σχέση με το να πάρουμε μια κάρτα η οποία θα μπορέσουμε μετά από ένα μήνα να ψωνίσουμε κάτι άλλο. Η ψευδέστηση του χρήματο, το οποίο είναι ότι δίνουμε περισσότερη αξία στην ονομαστική αξία παρά στην αγοραστική αξία του χρήματο. Θα υπενθυμίσω εδώ στου τηλεθεατέ αυτό το οποίο ζήσαμε από τη μετάβαση από την δραχμή στο ευρώ. Το πόσο είχαμε ψευδέστηση του χρήματο εκείνη τη στιγμή και το πόσο ξαφνικά το ένα ευρώ μα έγιναν 10 δραχμέ επί τη ουσία. Άρα χάσαμε την αίσθηση του χρήματο. Και επίση το τελευταίο το οποίο λέει, είναι το άειλο χρήμα, το χρήμα το οποίο συνδέεται με πιστοτικέ προπληρωμένε κάρτε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορε συμπεριφορέ, οι οποίε δυστυχώ πολλέ φορέ μπορεί να γίνουν είτε πιεστικέ, όπω για παράδειγμα η μετάνια, ναι. είτε α, επικίνδυνες. Το επόμενο είναι οδηγίε προ υπερκαταναλωτέ. Χρησιμοποιούμε μετρητά, όχι κάρτε, ειδικά άμα είμαστε υπερκαταναλωτέ. Ξεφεύγει uh, εύκολα και μετά πω μπαίνει φρένο, βέβαια. Και μετά πω μπαίνει φρένο είναι πάρα πολύ δύσκολο. <laughs> από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προπληρωμένε κάρτε. Βάζουμε ένα οικονομικό όριο, όσο και αν αυτό το οικονομικό όριο πολλέ φορέ στην ε, καλή διάθεση την οποία έχουμε, νομίζω το χάνουμε. Α, από πίσω κρύβεται μια ψυχολογική επιβάρυνση. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να βάλει ένα οικονομικό όριο. Εκεί δηλαδή να σκεφτεί δύσκολα, λογικά και όριμα και να πει πρέπει να μπει ένα φρένο εδώ. Ξέρεις, η μεγαλύτερη, το, το, το περισσότερο κομμάτι της συμπεριφορά μας είναι συναισθηματικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν το, το συνέστημά μου με οδηγεί εκείνη τη στιγμή να υπερκαταναλώσω. Ναι. Όσο λογική και αν βάλω είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει από πριν να έχω προαποφασίσει, να έχω δεσμευτεί, να έχω κάνει ένα συμβόλαιο άτυπο εντό αγωγικών με τον εαυτό μου. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο να καταφέρω να φρενάρω μια κατάσταση που συναισθηματικά με οδηγεί στο να υπερκαταναλώσω για να μπορέσω να καλύτερα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βεβαίω. Μάλιστα. Το επόμενο είναι ότι αξιολογούμε το πώ προσφέρουμε κάτι και όχι το τι προσφέρουμε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το πώ προσφέρουμε αυτό το κάτι, το πόσο έχουμε σκεφτεί αυτό και το πόσο είναι αυτό το κάτι, ειδικά στην περίοδο των δώρων, που ούτω ή άλλω πλησιάζουμε στην περίοδο των δώρων, τώρα την περίοδο των Χριστουγέννων. Αξιολογούμε λοιπόν το πώ προσφέρουμε αυτό το κάτι. Εθελοντισμό, το οποίο είναι επίση πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, σαν αντίδοτο γενικότερα στον καταναλωτισμό, γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι αντίδοτο. Ε, το επόμενο είναι όχι μόνο πάρε αλλά και δώσε δώρο. Αυτό αφορά κυρίως τα παιδιά γιατί ξέρεις τα παιδιά συνήθως περιμένουν να πάρουν δώρο μόνο. Εσύ τι δώρο θα δώσει από τα ήδη προπάρχοντα παιχνίδια τα οποία έχει, από να τα βάλουμε τα, τα, παιδιά, τα οποία έχεις, τα παιδιά σε πούμε, αυτή τη φιλοσοφία. Να βάλουμε στα παιδιά αυτή τη φιλοσοφία, ούτω ώστε τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία για να μπορούν με κάποιο τρόπο να, να, να καταλαβαίνουν ότι όχι μόνο παίρνουν άκρη. θα πάρω αλλά... Όλα... Και αλλά θα δώσω κιόλα. Θα... Όχι πρέπει να δώσω. Όχι πρέπει να δώσω, αλλά θα δώσω. Θα δώσω. Όχι, θα δώσω ακριβώ. Και φυσικά από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση ή όλη αυτή η κατάσταση, όπω λέγαμε προηγουμένω, έχει να κάνει και με άλλε καταστάσει, δηλαδή κατάθλιψη, μανία, ε, διαταραχή ελλειματική προσοχή, υπερκινητικότητα. Τότε λοιπόν έχουμε συνοσηρότητα με τέτοιε καταστάσει. Αποτείνομαι σε ειδικό, ώστε να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα το οποίο δυνητικά μπορεί να μου κοστίσει στην τσέπη, στο συνέστημά μου και όχι μόνο μου. Απορία. Την περίοδο τη οικονομική κρίση, το φαινόμενο τη υπερκατανάλωση ακολούθησε ανωδική τροχιά. Κάποια περίοδο αρχικά ακολούθησε ανωδική τροχιά, από ένα σημείο και μετά ακολούθησε πτωτική τροχιά. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είδαμε. Την περίοδο τη οικονομική κρίση ακολούθησε αρχικά ανωδική τροχιά. Ήταν μια προσπάθεια των ανθρώπων να αισθανθεί καλύτερα, να αισθανθούν καλύτερα, σε μια περίοδο και σε μια συγκυρία δυσκολία. τα καταφέρνω, έχω χρήματα. Τα καταφέρνω, έχω χρήματα. Από ναι. ένα σημείο και μετά, όταν όμω όλη αυτή η κατάσταση παγιώθηκε, γιατί α μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα κράτησε 10 χρόνια. Από ένα σημείο και μετά, που η κατάσταση δυσκόλεψε, τότε νομίζω ότι οι, 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 οι καταναλωτέ εμφανιζόντουσαν πολύ πιο συγκρατημένοι. Και φιδωλοί και φιδωλή. γενικά. ακριβώς. επιδημιολογική κρίση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι αγορέ μέσα από το διαδίκτυο έχουν εκτοξευθεί. Έχουν εκτοξευθεί. Είναι μία παράμετρο, μία κατεύθυνση υπερκατανάλωση. Είναι μία κατεύθυνση υπερκατανάλωση, και νομίζω ότι εκεί είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κάποιο να μπορεί να βάλει ένα όριο σε αυτό το οποίο αγοράζει. Όπω λέγατε και προηγουμένω, σαφώ υπάρχουν πάρα πολλέ παγίδε. Ναι. Νομίζω ειδικά σε ανθρώπου όπω είμαστε, λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι που τελευταία έχουμε έρθει σε επαφή με το ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να είμαστε, όπω έλεγε προηγουμένω, αρκετά προσεκτικοί ναι. σε μια τέτοια συγκυρία. Ναι. Νομίζω όμω ότι από εκεί και πέρα πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλουμε ένα όριο για να μην περνάμε σε υπερκαταναλώσει. Λοιπόν, λοιπόν Νικολά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ.